Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον πρώην Επίτροπο Μεταναστευτικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεός υπουργό, κορυφαίο στέλεχος, έναν άνθρωπο που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν και την επιδημία της γρίπης, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, με τη δύναμη της τεχνολογίας είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Σκαλάκη, καλησπέρα και στην αγαπημένη μου Κρήτη. Και θα ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι της Ευρώπης. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, επικρατεί τώρα αυτή η λογική σε ολόκληρη τη Γυραιά Ήπειρο ότι η Ευρώπη για μία ακόμη φορά εμφανίζεται κατώτερη των περιστάσεων στο να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος από αυτήν την πανδημία στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Είδαμε λοιπόν αυτό το αδιέξοδο στο χθεσινό Eurogroup και το νέο ραντεβού για μία πιθανή λύση στην αυριανή συνεδρία. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Κύριε Δασκαλάκη, αυτή η πανδημία πράγματι δοκιμάζει τις αντοχές αλλά και τις αρχές πάνω στις οποίες έχει χτιστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι βέβαια το τρίτο κύμα. Το πρώτο ήταν η οικονομική κρίση, το δεύτερο η προσφυγική κρίση και τώρα η πανδημία. Ποια είναι όμως η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η ύπαρξη της Ευρώπης? Είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι μια ωραία λέξη. Διατυπώνεται με σαφήνεια 17 φορές στα ιδρυτικά κείμενα της Ένωσης. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που η Ευρώπη οφείλει να δείξει αλληλεγγύη. Τι είναι όμως η Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει δύο όψεις. Είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και είναι τα κράτη-μέλη. Εκείνο που βίωσα εγώ ως εμπειρία τα τελευταία 5 χρόνια είναι κάτι που δένει με την τρέχουσα πραγματικότητα. Mm-hmm. Μετά από 2 χρόνια προσπάθειας να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά την προσφυγική κρίση, κάποιες κυβερνήσεις, και το κάνω το διαχωρισμό ανάμεσα στα κράτη και τις κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν τη δική τους άποψη και σε έναν βαθμό επηρεάζονταν από τον λαϊκισμό που κέρδισε έδαφος εξαιτίας της οικονομικής της προσφυγικής κρίσης, άλλαξαν πορεία. Και η αλληλεγγύη άρχισε πλέον να αμφισβητείται. Όταν λοιπόν μιλάμε για την Ευρώπη, κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Αλλά η Ευρώπη ως οικοδόμημα, ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ιστορίας μετά από 2 παγκόσμιους πολέμους και άλλα τα κράτη-μέλη. Φαίνεται όμως ότι οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες κάποιων εξ αυτών των χωρών, και το είδαμε, το είπατε και εσείς προηγουμένως, στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, δίνουν προτεραιότητα στο αποκαλούμενο αυστηρό εθνικό του συμφέρον και για την οικονομία, αλλά και το πώς θα προστατεύσουν τους δικούς τους πληθυσμούς. Βεβαίως το διαφοροποιήσατε και ορθώς, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους. Βλέπουμε αυτό το δράμα στην Ιταλία, στην Ισπανία, την Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Χθες είδαμε για μία ακόμη φορά αυτήν τη γνώριμη στάση της Γερμανίας, που μέσω της Ολλανδίας μπλοκάρει μία διαδικασία που δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται αυτονόητη με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες. Η γερμανική, αυστριακή και ολλανδική θέση είναι σαφής. Το είπα πρωτήτερα και το εξήγησα, πώς ακριβώς βλέπουν τα πράγματα. Δεν αντιλαμβάνονται οι ηγεσίες αυτών των χωρών ότι αυτή την ώρα, όπως είπαμε, κρίνεται το μέλλον του μεγαλύτερου και σημαντικότερου επιτεύγματος ιστορίας που είναι η ενοποίηση της Ευρώπης, mm-hmm. διότι αμφισβητείται η ελευθέρωση της αλληλεγγύης στην πράξη. Είναι η ώρα λοιπόν που αυτές οι χώρες οφείλουν να επιδείξουν αλληλεγγύη. Και πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τα ευρωομόλογα. Το ευρωομόλογο είναι μια πολύ σημαντική πρόταση και πολύ ορθά υποστηρίζεται από τις περισσότερες χώρες, μόνο όμως του Ευρωπαϊκού Νότου. Λίγες είναι οι πολλοί ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφοροποίηση πάντως είναι στα ίδια επίπεδα με τη διαφοροποίηση που επικρατούσε μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μα γι' αυτό και έκανα τη σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική κρίση, στην προσφυγική κρίση που πάλι είχαμε τους ίδιους. Τώρα να σας πω ότι 2 φορές ήρθε στο γραφείο μου, επειδή είχα και την αρμοδιότητα για τη ζώνη Σέγγεν, πρόταση από συγκεκριμένα κράτη-μέλη να απομονωθεί η Ελλάδα. Δηλαδή να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι με την Ελλάδα, γιατί τη χαρακτήριζαν ως αδύναμη μέχρι ανήκαν να διαχειριστεί την ευρωπαϊκά μας σύνορα. Βέβαια, καταφέραμε να βρούμε μία λύση, να μην συμβεί αυτό, γιατί θα ήταν καταστροφικό. Θα ήταν όμως και η απαρχή του τέλους της Ευρώπης. Πάλι τότε εκδηλώθηκαν οι ίδιες χώρες, οι ίδιες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε,
γυρνάω στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Είναι η ώρα που πρέπει να αναλογιστούν οι ηγεσίες στις δικές ευθύνες. Διότι η επόμενη μέρα θα έρθει. Η πανδημία θα τελειώσει. Είπατε στην αρχή ότι ζήσαμε και την πανδημία του SARS, αλλά και τη ΣΥΤΑ 1-1. Λίγοι θυμούνται σήμερα ότι το 2009 πάλι κλήθηκε η ελληνική πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες και τις ανέλαβε, θωρακίζοντας τον πληθυσμό μας τότε, αποφεύγοντας, καταφέροντας μάλλον να αποτρέψουμε το κακό που χτύπησε άλλες χώρες. Θυμίζω ότι τότε περίπου 380.000 άνθρωποι πέθαναν σε όλο τον κόσμο. Για καλή μας τύχη βρέθηκε το φάρμακο και το εμβόλιο. Αυτό όμως θα γίνει και τώρα. Σε κάποια στιγμή θα λήξει αυτή η δύσκολη εποχή που διανύουμε και θα έρθει η επόμενη μέρα. Ποια είναι λοιπόν η επόμενη μέρα? Ένας νέος καινούριος κόσμος. Δοκιμάστηκαν και ανατρέπονται αυτή τη στιγμή τα δόγματα της μεταπολεμικής εποχής. Αμφισβητούνται τα στερεότυπα πάνω στα οποία οργανώθηκε ο κόσμος ολόκληρος, η οικονομία, οι συσχετισμοί ενός χώρος, ακόμα και γεωπολιτικές αλλαγές θα δούμε. Και εδώ ακριβώς είναι, και επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε πριν, όπου οι ηγεσίες της Ευρώπης πρέπει να αναλυθούν τις ιστορικές τους ευθύνες. Δεν είναι απλά και μόνο να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς κάποιες χώρες. Σήμερα είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία. Αύριο το πρωί μπορεί να είναι οι δικές τους χώρες. Για καλή μας τύχη εδώ, η διαχείριση έγινε πάρα πολύ σωστά και αξίζουν πράγματι πέρα και πάνω τώρα από τα εσωτερικά μας εδώ τα δημόσια εύσημα και ο έπαινος στην ελληνική κυβέρνηση που χειρίστηκε με αποφασιστικότητα τόλμη και το κυριότερο πολύ νωρίτερα. Κύριε Υπουργέ, μια παρατήρηση για να κλείσω αυτό το επειδή έχω και την εμπειρία του 2009. Άργησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να κηρύξει πανδημία. Αν το είχε κάνει στο τέλος του 2019, όπου είχαν έρθει σε κάθαρα τα σήματα κινδύνου, είχε σημάνει δηλαδή συναγερμός, θα είχαμε κερδίσει ως κόσμος ολόκληρος 2 ολόκληρους μήνες. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό νωρίτερα, που πραγματικά ο περισσότερος κόσμος ενδεχομένως να μην το θυμάται. 350.000 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από την γρήπη όταν εμφανίστηκε πριν από κάποια χρόνια. Μάλιστα τότε είχατε και το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης. Το 2009. Είχατε και τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Θυμάμαι πολύ καλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις σας όταν πια εμφανίστηκε το εμβόλιο περί εμβολιασμού για το πόσο σημαντικό είναι να θωρακιστεί η κοινότητα και να αποκτήσει τη λεγόμενη ανοσία της αγέλης. Κάτι που έγινε και να που σήμερα απλά μιλάμε για μία γρήπη που μας επισκέπτεται κάθε χρόνο και έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας. Θέλω να σας ρωτήσω από αυτήν την εμπειρία σας, ποια είναι η διαφοροποίηση αυτής της πανδημίας σήμερα? Όπως είπα πρωτήτερα, το 2009 βεβαίως σήμανε παγκόσμιο συναγερμός, κήρυξε ο ΠΟΗ τότε πανδημία. Η Ελλάδα, πρέπει να σας πω, ήταν από τις πρώτες χώρες που κινήθηκαν ταχύτατα και εξασφάλισαν τον απαραίτητο αριθμό αντιειϊκών και εμβολίων. Και μάλιστα τότε ως Υπουργός Υγείας είχατε δώσει και μια σκληρή μάχη πάνω σε αυτό το κομμάτι και στο κομμάτι της ενημέρωσης των πολιτών. Βεβαίως, και πρέπει να σας πω ότι και τότε όπως και τώρα ο κύριος Τσιόδρας ήταν στο πλευρό μου, όπως και ο κύριος Κοντοζαμάνης, και διαχειρίστηκαν την υπόθεση από επιστημονικής πλευράς. ΕΟΦ ήταν τότε ο κ. Ζαμάνης, με μεγάλη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Απόδειξη ότι η Ελλάδα τότε πήρε τα διεθνή εύσημα, χαρακτηρίστηκε ως best practice η πολιτική που ασκήσαμε εδώ. Γιατί αφενός μεν εξασφαλίστηκαν τα διοικητικά και όσοι προσευλήθησαν από το τότε ιό γιάθηκαν, αλλά και ο υγιής πληθυσμός προστατεύθηκε. Σας θυμίζω, γιατί φαίνεται τα ξεχνάμε αυτά στην Ελλάδα, ότι τότε εμβολιάστηκαν αφού πήγαμε εμείς από την κυβέρνηση και ήρθε το ΠΑΣΟΚ με την κυρία Ξενογεννακοπούλου, 350.000 άτομα. Αυτό ήταν σημαντικό. Έγιναν όμως αυτά νωρίς, έληξε ο συναγερμός και γυρίσαμε στην κανονική μας ζωή. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα και να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Και τότε, από ό,τι θυμάμαι, γινόταν μια σκληρή μάχη για να εντοπιστεί το εμβόλιο. Θυμάμαι λοιπόν πάρα πολύ έντονα που λέγανε ότι μετά από ένα χρόνο θα το έχουμε. Αν δεν κάνω λάθος, τότε η επιστημονική κοινότητα κινήθηκε με τεράστια αμεσότητα και το είχαμε πολύ νωρίτερα αυτό το εμβόλιο. Θα μπορούσε να συμβεί και τώρα? Κοιτάξτε, την εποχή εκείνη η Επιστημονική Επιτροπή, γιατί πρόσεξτε, εμείς δεν είμαστε γιατροί. Η πολιτεία οφείλει να ακούει τους επιστήμονες, όπως κάνει και τώρα. Τότε λοιπόν μας εισηγήθηκαν οι αρμόδιοι, με επικεφαλής, θυμάμαι την κυρία Γεβαρέλου,
να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι έγινε. Η Ελλάδα κινήθηκε με ταχύτητα, εξασφάλισε. Έχουμε μία. Το εμβόλιο τότε ανακαλύφθηκε νωρίτερα. Ήδη έχουν παρέλθει 3 μήνες αφού ξεκίνησε αυτή η μεγάλη τραγωδία, θα έλεγα, για τον κόσμο ολόκληρο. Τα ερευνητικά κέντρα αλλά και κυβερνήσεις πολλών χωρών έχουν επιδοθεί σε μια μεγάλη προσπάθεια, ένας μαραθώνιος για την ανακάλυψη του εμβολίου. Το εμβόλιο όμως από μόνο του δεν αρκεί. Το εμβόλιο, όπως ξέρετε, δεν είναι φάρμακο, είναι πρόληψη. Έτσι. Είναι προστασία. Το φάρμακο θα είναι παραπολύ σημαντικό. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα. Πιστεύω ότι η επιστήμη θα μας δώσει την χαρά σύντομα να μας ανακοινώσει ότι θα έχουμε και φάρμακο και εμβόλιο. Πάω όμως κάπου αλλού. Όλα αυτά τη χάνουν επιστημονική διαχείριση και πρέπει να πούμε εδώ με πρώτον τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει επιδείξει εντυπωσιακή ωριμότητα και ευθύνη μαζί κυρίως με μια κυβέρνηση που του έχει δώσει και τις σωστές κατευθύνσεις. Τι γίνεται όμως την επόμενη μέρα? Πού πάει η οικονομία? Πού πάει ο κόσμος? Ξεκινήσαμε τη συζήτηση μας λέγοντας ποια είναι η Ευρώπη η οποία την επόμενη μέρα θα μας πείσει ότι είναι σε θέση να αναλάβει και ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι γίνεται στα άλλα σημεία του πλανήτη? Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σήμερα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα αντανακλάται στον κόσμο και ό,τι γίνεται στον κόσμο αντανακλάται στην Ελλάδα. Είτε αυτό αφορά στην οικονομία, είτε αφορά στην επικοινωνία, είτε αφορά στην πολιτική, είτε αφορά στην δημόσια υγεία. Εσείς, κύριε Υπουργέ, είναι πιστεύετε. Είναι το σχετικό της επόμενης μέρας. Αυτό πρέπει να προβληματίσει για να κλείσω την παρατήρησή μου αυτή. Πιστεύετε ότι. Του κόσμου. Πιστεύετε ότι στην επόμενη ημέρα, επειδή το πρόβλημα πλέον είναι τεράστιο για σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη, θα μπορούσε πολύ πιο γρήγορα να κινηθούν οι κυβερνήσεις, τα κράτη και η δυναμική αυτού του πλανήτη για να αποκαταστήσει αυτήν την δοκιμασία? Γιατί εδώ έχουμε μια δοκιμασία που αφορά την ανθρώπινη ζωή, έχουμε όμως και μια δοκιμασία που αφορά την παγκόσμια οικονομία και να κλείσουμε με αυτό. Αυτό εννοούσα και εγώ πρωτήτερα, ότι τούτη την ώρα η παγκόσμια ηγεσία, είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλει να εστιάσει την προσοχή της την επόμενη μέρα. Γιατί επεσήμανα στην αρχή κάτι το οποίο νομίζω πολλοί συμμερίζονται, ότι όλα αλλάζουν τον καιρό. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλάζει ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι. Αλλάζουμε και εμείς, αγαπητέ μου φίλε. Σήμερα τι παρατήρησα, γιατί κάνω το κάθε πρωί μία βόλτα εδώ γύρω, όπως οφείλει να κάνει και κάθε ένας από εμάς τότε καιρό, για να μην χάσει και τη φυσική του κατάσταση. Τι παρατήρησα? Ότι ξανάρχισαν οι Έλληνες να λένε ο ένας καλημέρα στον άλλον στον δρόμο. Πώς θα τα ξεχάσουμε αυτά? Θα γίνουμε μέσα από αυτή την εμπειρία πιο ανθρώπινοι εμείς, αλλά πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινη και η παγκόσμια κοινωνία. Έτσι. Όπως και η ίδια η Ευρώπη πρέπει να στραφεί προς την πηγή έμπνευσης και δύναμής της, γιατί αυτό ήταν η μεγάλη κληρονομιά των ηγετών που δημιούργησαν την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από αυτές τις τραγωδίες που είχαν ζήσει οι προηγούμενες γενναίες. Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανθρώπινο, ασφάλειας, σταθερότητας, ειρήνης. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν που ζούμε τώρα, θέλω να πιστεύω και το εύχομαι ότι θα μας συνετίσει όλους. Θα μας αναφέρει στο ανθρώπινο μέτρο μας, το οποίο στα τελευταία 70 χρόνια με τις εξελίξεις που όλοι βιώσαμε, κάπου αρχίσαμε να το χάνουμε. Η επιστήμη θα κάνει τη δουλειά της, η πολιτεία στην Ελλάδα, και το επαναλαμβάνω αυτό, κάνει εξαιρετικά τη δική της δουλειά, αναλαμβάνοντας σε απόλυτο βαθμό την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση με θετικότητα αποτελέσματα, γενόμενη η Ελλάδα και πάλι όπως και το 2009, ένα καλό παράδειγμα για τις άλλες χώρες. Αλλά ο κόσμος που θα υποδεχθεί σήμερα εμάς και το κυριότερο, τα νέα παιδιά, ποιος θα είναι? Δείτε τι γίνεται σήμερα στην οικονομία. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αύριο το πρωί θα αυξηθεί κατά 30% η ενεργία στη χώρα. Όλα αυτά τα νέα παιδιά που αναζητούν ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη ζωή, θα το βρουν? Να λοιπόν ποιες είναι οι μεγάλες ευθύνες. Ναι, οικονομία, αλλά μην την προτάσουμε μπροστά στην κοινωνική γαλήνη, μπροστά στα δικαιώματα των πολιτών μας, στην ασφάλεια, στην ειρήνη και στην πρόοδο. Είναι ένα τεράστιο δίλημα που χρήζει άμεσης παρέμβασης από τις παγκόσμιες κυβερνήσεις, την παγκόσμια κοινότητα γενικότερα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ.